Μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Δημήτρη, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, το χρωστάμε στους ακροατές μας από χθες. Θέλουμε μια ανάλυση των αποφάσεων του Eurogroup, έστω και μέσω χρησιμοποιώντας ως πλατφόρμα το λόγο του Ολιρέν. Τη δήλωση λοιπόν, του Ολιρέν, τη σήμερα. Όχι, χθεσινή. Χθεσινή. 12 Δεκεμβρίου. Χθεσινή. Δεν χθεσινή. Λοιπόν, σήμερα λέει, βγήκε ο κύριος αυτός ως αντιπρόεδρος Ολιρέν πλέον. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα θέλω να ανακοινώσω ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή μεταβολή ως προς την οικονομική διακυβέρνηση και την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρώπη. Ναι. Από σήμερα, το λέμε εμείς, ναι, από σήμερα, χθες. Από σήμερα. Α, από σήμερα, ναι. Από σήμερα αλλάζει τελείως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η έννοια της εθνικής κυριαρχίας καταργείται. Διότι από σήμερα εφαρμόζονται πλήρως το σύνολο των six pack, όπως λέγεται, το πακέτο των 6 βασικών κατευθύνσεων οικονομικής διακυβέρνησης. Από σήμερα ξεκινάει και εφαρμόζεται συστηματικά, σύμφωνα με τον κύριο Ολιρέν που το ανακοίνωσε χθες. Ναι. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός ο κύριος μας είπε ότι είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει μέχρι τέλους αυτό το πανίσχυρο σετ εργαλείων από την πρώτη κιόλας μέρα. Το πανίσχυρο σετ εργαλείων του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει το σύνολο της δημοσιονομικής πολιτικής του ενός κράτους, ενός κράτους, όλων των κρατών. Όχι όμως μόνο αυτό. Αλλά. Τι άλλο. Αλλά και το καθεστώς συνολικά της οικονομίας του. Και είναι σε διάφορα στάδια. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι λεγόμενες καινοτομίες των μέτρων που έχουν αποφασιστεί και αποφαρμόζονται. Αλήθεια, ποιος τις αποφάσισε? Πότε περάσανε από τους λαούς της Ευρώπης? Πότε? Πότε τους είπαν ότι καταργείται η έννοια του Εθνικού Κοινοβουλίου, ναι, και η απόφαση του Εθνικού Κοινοβουλίου? Γιατί τώρα πλέον δεν παίρνουν αποφάσεις τα Εθνικά Κοινοβούλια, υλοποιούν υποδείξεις. Εδώ πρέπει να πούμε πάντως ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος ο Συναγερμός ζητάει δημοψήφισμα για αυτές τις τροποποιήσεις. Ναι. Για την ισότητα των όπλων. Άρθρωσε πρώτος ένα τέτοιο λόγο και λέει αυτές οι αποφάσεις θέλουν δημοψήφισμα. Ποιες αποφάσεις ακριβώς? Του Eurogroup, αυτά που σχεδιάζουν. Αυτά τα πέρασε. Αυτά τα πέρασε. Αυτά έχουν περάσει από το Σεπτέμβρη. Συγγνώμη. Αυτά έχουν περάσει από το Σεπτέμβρη που εφαρμόζονται σήμερα. Απλά τι είπανε? Ότι επειδή δεν δέχτηκε άμεσα η Βρετανία να μπει σε διαδικασία, ναι, επιτήρησης από το ευρώ, ναι, θα το κάνουν με διακυβερνητική συνθήκη και όχι με τροποποίηση των βασικών συνθήκων, με και μια καινούρια δηλαδή συνθήκη και όχι με... Α, τον τρόπο ψάχνουμε τώρα. Ναι, οι αποφάσεις ελήφθησαν. Ελήφθησαν και εφαρμόζονται ήδη. Και μάλιστα λέει εφαρμόστηκαν ήδη και αποδίδουν σε 5 χώρες. Στο Βέλγιο, στην Κύπρο, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα και στην Πολωνία. Δεν μας αφορά και τις άλλες 3 και τις άλλες 2 που είμαστε εμείς. Μας έχουν ισοπεδώσει, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα? Πρώτον, ελέγχουν προληπτικά την οικονομία σου. Ναι. Ελέγχουν εάν συμμορφώνεσαι και ελέγχουν και κατασταλτικά την οικονομία σου. Λοιπόν, και το αν συμμορφώνεσαι ή όχι. Το βασικό εδώ είναι ότι πρώτον, δεν υπάρχει πλέον μόνο το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, όπως τουλάχιστον το ξέραμε σήμερα, που είναι ακόμη πιο αυστηρό με τα δεδομένα αυτά. Δεν υπάρχει μόνο η διαδικασία του λεγόμενου υπερβολικού ελλείμματος, όπως ξέραμε. Δηλαδή, όταν το έλλειμμά σου υπερβαίνει το 3% και μάλιστα σε πολύ σημαντικό βαθμό, αποφασίζει η Ευρωζώνη αν θα σε βάλει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Γι' αυτό μας έβγαλε στο 15,4 ο κύριος Γεωργίου για να μας χώσει κανονικά εκεί μέσα. Έτσι, λοιπόν. Τώρα τι γίνεται? Πρώτον, αλλάζει, προστίθεται ακόμη ένα κριτήριο. Εάν το χρέος είναι πάνω από 60% επί του ΑΕΠ, μπαίνει σε καθεστώς υπερβολικού ελλείμματος, ακόμη και αν το δημόσιο έλλειμμά σου είναι κάτω από το 30% του ΑΕΠ. Α, και κάτω από το 30% και κάτω από το 60% επί του ΑΕΠ. Μπράβο. Και επιπλέον, δεν παίρνουν μέτρα, ούτε μπαίνει σε επιτήρηση και όλα αυτά τα πράγματα, ναι, εάν κατορθώνεις να μειώνεις το χρέος σου κατά 1/20 κατέτος. 1/20 κατέτος. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις τι σημαίνει λιτότητα? Ξέρεις πώς μεταφράζεται αυτό το πράγμα? Το αντιλαμβανόμαστε?
τι σημαίνει αυτό σε λιτότητα, περιορισμό εισοδημάτων και όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορέσει μέσα σε κάθε χρόνο, από τον πρώτο χρόνο, να μπει σε μια διαδικασία. Σου δίνουν βέβαια μια τριετία, αν έχει όλα αυτά τα πράγματα υπερβολικά, για να ξεκινήσει την πραγματική μείωση. Ναι, αλλά περίμενε. Εμείς έχουμε 160% επί το ΕΠ χρέος αυτή τη στιγμή. Όχι. Πλησιάζουμε το 169 ήδη. Ωραία. Ναι. Πάντως για να καταλάβει ο κόσμος ότι τα κριτήρια είναι το 60 ενώ είμαστε στο 169. Ναι, εμείς είμαστε τελειωμένοι, δεν συζητάνε. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά σε εμάς. Είναι σαν να μην υπάρχουμε ήδη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Μάλιστα. Πέρα από αυτό, υπάρχει και εκτός μέχρι τώρα υπήρχε μόνο η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ναι. Τώρα υπάρχει και η διαδικασία υπερβολικής ανισορροπίας. Ναι. Πρόσεξε να δείτε τώρα με τη διαδικασία υπερβολικής ανισορροπίας. Τι προσπαθούν να κρίνουν? Την κατάσταση της οικονομίας, όχι τα δημοσιονομικά σου. Μέχρι τώρα ελέγχανε τα δημοσιονομικά σου ή διεκδικούσαν να ελέγξουν τα δημοσιονομικά σου. Τώρα τα ελέγχουν πλήρως. Έχουν το δικαίωμα να παρέμουν κτλ. Και πρέπει εσύ να υπακούς σε υποδείξεις. Δεν έχει καμία θέση, ούτε διαβούλευση ούτε τίποτα. Ακούς υποδείξεις. Λοιπόν, τώρα τι σου κάνουν? Με τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών ή imbalances, δηλαδή ανισορροπίες στην οικονομία σου, μπορούν να σου ελέγξουν το καθεστώς της οικονομίας σου. Δηλαδή να σου πούνε, έχεις πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συρρήκνωσέ τις. Με συγκεκριμένη μελέτη και παρέμβαση αυτό το πράγμα. Αν αρνηθείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία ποινών. Penalties. Ναι, η οποία έχει τρία στάδια. Ναι. Πρώτο, ξεκινάει πρόστιμο. Με ένα με μια έντοκη κατάθεση του 0,2% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος της χώρας, ναι, στην φάση της πρόληψης, preventive phase. Ναι. Πρόληψη, ως πρόληψη σου λέει, δεν πας καλά, προληπτικά, ναι, σκάσε εδώ, σκάσε το 0,2, το 0,2, ναι, βάλτε κάτω να δεις, στα 200 δις ας πούμε που είναι το... Α. Κάνει 200 εκατομμύρια. Ναι, 400. 400, συγγνώμη. 400 εκατομμύρια, τίποτα. Μισό δις. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, μετά. Στη δεύτερη φάση είναι αφαιρεί το τόκος στην κατάθεση. Δηλαδή είναι άτοκη η κατάθεση. Σου παρακαλούν τον τόκο. Ναι. Με λίγα λόγια. Και στην τελική φάση. Την φάση, την corrective phase, όπως λέγεται, δηλαδή τη φάση της συμμόρφωσης, ναι, έτσι, η κατάθεση αυτή μετατρέπεται σε πρόστιμο. Ναι. Δηλαδή κρατάνε αυτή τα λεφτά. Ναι. Το σύνολό τους. Ναι. Έτσι. Αυτό το πράγμα χωρίς διαβούλευση, αν και θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Κομισιόν, εκτός εάν επιβεβαιωμένη πλειοψηφία των κρατών μελών ψηφίσει εναντίον αυτής της ιστορίας. Πλειοψηφία. Δεν υπάρχει ούτε βέτο ούτε τίποτα τέτοια πράγματα. Η ισοτιμία πήγε περίπατο. Ναι. Λοιπόν, έχουν λοιπόν το δικαίωμα ο κύριος Όλιερεν. Κάτσε, πλειοψηφία όμως, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι όλα τα κράτη, δεν έχουν... ίση το ξέρω. Δύναμη. Όχι, μιλάμε για το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο Κορυφής. Το Συμβούλιο Κορυφής είναι εκπρόσωποι όλων των κρατών. Έτσι, υποτίθεται είναι όλα τα κράτη. Πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Ναι, στο Συμβούλιο. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λέει, εάν χρειαστεί να παρθούν μέτρα, θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρά και πολύ πιο αυτόματη η επιβολή τους. Ναι. Χωρίς διαβούλευση, δηλαδή, με λίγα λόγια. Αυτό το πράγμα τώρα, βεβαίως στην αρχή δεν υπήρχε η συζήτηση, η επικύρωση από το Συμβούλιο. Ήταν άμεσα με το αποφάσεις της Κομισιόν. Ναι. Αυτό δεν σου δίνει και πολλά περιθώρια. Είναι γνωστό τι γίνεται στο Συμβούλιο και ποιος κυριαρχεί. Άρα και εσύ πρέπει να σχηματίσεις συμμάχιες ιστορίες, να φτιάξεις μια πλειοψηφία για να αποφύγεις τα μέτρα. Πιάσ' το γου και κούρευτο. Λοιπόν, το ερώτημα μου είναι το εξής. Αφού αυτοί κανονίζουν τι μισθούς, συντάξεις, ποια εργατικά ή εργασιακά δικαιώματα. Βέβαια, λέει ότι το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια εσωτερική αγορά η οποία να είναι απελευθερωμένα από αγκυλώσεις του παρελθόντος, όπως εργατικά δικαιώματα, όπως εθνικές ρυθμίσεις, όπως δημοκρατία, εθνικό κοινοβούλιο, κυριαρχία, τα πάντα. Αυτά είναι αγκυλώσεις του παρελθόντος. Τα πετάμε στα σκουπίδια. Το ερώτημα είναι, ποιος προοδευτικός δημοκρατικός άνθρωπος μπορεί να πει ναι
σε αυτό το πράγμα. Έχουμε αντιληφθεί. Το δικαίωμα συγκρότησης εθνικού προπολογισμού από ένα κράτος που αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της εθνικής του κυριαρχίας, έτσι, είναι ο προσδιοριστικός παράγοντας της εθνικής του κυριαρχίας. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να συγκροτήσει προπολογισμό, τότε κλείσει το μαγαζί, φύγουμε. Ναι. Λοιπόν, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν θα αποφασίζουμε εμείς πόσα σχολεία και νοσοκομεία θα έχουμε, τι δαπάνες θα κάνουμε. Και θα μας τα στέλνουν. Και όχι μόνο. Θα μας λένε, όλα κόβονται, μόνο τα εξοπλιστικά σας ανεβαίνουν. Εκεί θα δώσετε λεφτά για να πάρετε τα όπλα μας. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Αλλά φαντάσου, για παράδειγμα, φαντάσου να, να μπει σε μια φάση ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να σου έρθει η Ευρωζώνη και να σου πει, έχεις εσύ για κάθε μία μικρομεσαία επιχείρηση που έχει η Γερμανία, εσύ έχεις 10. Άρα έχεις ανισορροπία. Σε βάζω σε ειδική διαδικασία, γιατί πώς τον προβλέπω ότι θα υπάρχει σοβαρή ανισορροπία που πιθανόν να προκύψει κρίση από αυτό. Πρόσεξε, είναι preventive phase. Δηλαδή, preventive. Εγώ εκτιμώ ότι πιθανά στο μέλλον αυτή η ανισορροπία θα σου δημιουργήσει κρίση και άρα κρίση και στην Ευρωζώνη. Και εφόσον το εκτιμώ εγώ από τώρα, αρχίζω τα πρόστιμα. Αρχίζω μάλλον τις ποινές στις τρεις φάσεις τους. Δεν έχει εκδηλωθεί ακόμη κρίση. Ναι. Δεν έχει πιστοποιηθεί το πρόβλημα. Απλά εκτιμούν αυτοί. Ναι. Το καταλαβαίνω. Πάντα εκτιμούν λάθος. Ναι, ναι, αυτό λέω. Ότι μετά από, από αυτό το πράγμα, πέστε μου μια σωστή εκτίμησή τους, ρε παιδιά, ναι, για να την προσυπογράψω. Πότε πέσανε μέσα. Πάντα εκτιμούν λάθος. Πάντα. Λοιπόν, και όχι μόνο σε κάθε χώρα, αλλά και στην Ευρωζώνη. Ναι. Ό,τι έχουν πει στις εκθέσεις του μέχρι τώρα έχουν πέσει έξω παταγωδώς. Ναι. Λοιπόν, και εγώ ρωτάω, είναι δυνατόν να έρχεται κάποιος για να σου λέει, εγώ εκτιμώ ότι πιθανά σε κανένα χρόνο θα κάνεις πυρετό και θα βγάλεις φλίχτενες και για να κάνεις έτσι θα σε βάλω σαλαμούρα από τώρα. Είναι δυνατόν, έχει λογική αυτό το πράγμα. Ποιος σοβαρός άνθρωπος, σοβαρός, στοιχειωδός, έχει σοβαρότητα, δεν μιλάμε να είναι ειδικός, στοιχειωδός άνθρωπος που έχει κοινή λογική, μπορεί να αποδεχτεί αυτό το πράγμα, το οποίο εφαρμόζεται από σήμερα. Μάλιστα. Από σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ολόκληρη και τους 27. Δημήτρη, ένα θέμα είναι το ότι εφαρμόζεται. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι δεν μας ενημερώνουν οι πολιτικοί μας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εφόσον οι πολιτικοί που υπέγραψαν αυτό το πράγμα διέπραξαν ή δεν διέπραξαν εσχάτη προδοσία. Γιατί εδώ καταργείται κάθε έννοια δημοσιονομικής, οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας. Δεν αποφασίζεις εσύ. Άλλοι, εσύ συμμορφώνεσαι. Και μια... Ναι. Εδώ δεν είναι μέρος της κυριαρχίας. Πες μου, εάν ισχύει αυτό, τότε τι έχει απομείνει στο κράτος για άσκηση κυριαρχίας. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω. Το ότι ο Παπούλιας διορίζει τον Παπαδήμο. Τι ακριβώς έχει μείνει σε κυριαρχία σε αυτόν τον τόπο. Ότι θα παρίσταται στις παρελάσεις. Και χωρίς κυριαρχία μπορούμε να έχουμε δημοκρατία. Ξέρεις τι θα σου πούνε. Ξέρεις τι θα σου πούνε. Ναι. Βρεάστε αυτά αύριο πώς θα φάμε. Με αυτό το εκβιαστικό δίλημα που πάνε δύο χρόνια τώρα. Ξέρεις, έτσι εγώ θα τους απαντήσω. Ποια είναι. Αν πάρω μια βρεγμένη σανίδα και σας κυνηγήσουμε όλους από εδώ πέρα, ξέρετε τι εύκολα θα φάμε αύριο. Και πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί η χώρα. Δεν είναι αδιανόητο το ότι δεν μας έχουν πει ποτέ αυτά που αποφασίζουν για μας. Δεν είναι αδιανόητο το ότι μας οδηγούν σε ένα τούνελ που δεν μας λένε τι περιέχει μέσα, τι εμπόδια θα συναντήσουμε. Εδώ είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι σε εθνικό επίπεδο αυτό που λες, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, πότε ενημερώθηκε ο ελληνικός λαός. Πότε ενημερώθηκε. Αυτό είναι το έγκλημα που τελέστηκε. Τέρμα. Αυτό έχει τελεστεί. Γι' αυτό πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μας τα είπανε. Δεύτερο. Τι μας λένε ότι. Πότε πήραν εντολή. Τι χρησιμοποιούν τις δημοσκοπήσεις, ότι η Ελλάδα, οι Έλληνες θέλουν 70% να μην φύγουμε από την Ευρωζώνη. Έχετε πει την αλήθεια στους Έλληνες. Ποτέ. Ποτέ δεν την είπανε. Λοιπόν, αν ο κύριος Κουτρουμάνης, πες μου τώρα, αν ο κύριος Κουτρουμάνης τους κάνει 10%. Την αναπηρία του. Το 80% του το κατέκαμε. Με μια υπογραφή. Με μια υπογραφή. Ναι. Φαντάσου όλοι ρεν. Λοιπόν, το ερώτημα είναι αυτό το ένα. Και δεύτερον, μπορεί να υπάρξει δημοκρατικός άνθρωπος σήμερα που να είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ερώτημα λέω. Αν είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τι φανταζόμαστε εμείς. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που διαβάζαμε προηγουμένως. Υπό αυτοκράτορα τον όλοι ρεν, γιατί αυτοκράτορα είναι ο Μπαρόζο. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Αν αυτό το πράγμα, εμείς, συγγνώμη, οι λαοί πεθάνανε επί δύο αιώνες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δώσανε αγώνες, χύσανε αίμα για να κατακτηθεί αυτή η δημοκρατία που είχε κατακτηθεί.
αυτή με τα 40 προβλήματα. Την καταργούμε τώρα για να επιστρέψουμε στην απολυταρχία. Και δεν είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Φαντάζομαι όχι, και οι άλλοι λαοί, εφόσον δεν έχουν σταματήσει τα δημοψηφίσματα. Πέστε μου, πού μπορεί να παρέμβει ο ελληνικός λαός, ο λαός, όχι μόνο ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί, σε αυτά τα πράγματα. Πού ακριβώς, εκτός από το να δέχεται τις συνέπειες. Ακόμη και αν εκλέξει πολιτικούς οι οποίοι έχουν τη διάθεση και το θάρρος να παλέψουν. Πώς μπορούν να παρέμβουν σε αυτό το πράγμα, μπορεί να μου πει κανένας. Ή θα πρέπει να ονειρευόμαστε κάποια άλλη Ευρώπη και να δεχόμαστε αυτή την Ευρώπη όχι στην πράξη. Όχι να την ονειρευόμαστε, να παραμυθιάζουμε τον κόσμο ότι είμαστε σε μια άλλη Ευρώπη. Ας μας πούν την αλήθεια και ας αποφασίσει ο λαός. Αλλά να πούν την αλήθεια. Μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Εσύ μας μάρανες.